Σχετικά με την τροπολογία για αυτό το νέο σύστημα προσλήψεων και διορισμών, να πούμε καταρχήν ότι ο αριθμός τους είναι πολύ κατώτερος με βάση και αυτά που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό. Αφορούν αυτοί οι διορισμοί για φέτος τουλάχιστον την ειδική αγωγή. Ο αριθμός, όπως είπα, είναι πολύ κατώτερος των αναγκών. Αρκεί να πούμε μονάχα ότι σήμερα που μιλάμε τώρα, αυτή τη στιγμή εργάζονται περί τους 15.000 στην ειδική αγωγή. Οι δε προσλήψεις θα αφορούν τον αριθμό των 4.500. Καταλαβαίνετε όλοι ότι μιλάμε για το 1/3 και ίσως και λιγότερο. Από την άλλη, εδώ οφείλουμε να πούμε ότι δεν πρόκειται μόνο για ένα νέο σύστημα προσλήψεων, αλλά και για ένα σύστημα απολύσεων. Με την έννοια ότι χιλιάδες αναπληρωτές, οι οποίοι όλα τα προηγούμενα χρόνια, πολύ πάνω από 10 χρόνια, έχουν γυρίσει όλη την χώρα και θα κινδυνεύσουν με το νέο σύστημα να μείνουν εκτός εργασίας τα επόμενα χρόνια. Και βεβαίως πρόκειται και για ένα βαρύ συντριπτικό χτύπημα στην αξία του πτυχίου, αφού πια υποβαθμίζεται και τυπικά σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, μιας και δεν αρκεί η ύπαρξη αυτού του πτυχίου ώστε να εργαστεί κάποιος στην εκπαίδευση, παρά απαιτούνται και άλλα επιπλέον ακαδημαϊκά προσόντα. Με βάση όλα αυτά, λοιπόν, εμείς καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει την τροπολογία και να ικανοποιήσει το αίτημα, αυτή τη στιγμή το αίτημα της εκπαίδευσης, όχι μόνο των εκπαιδευτικών, διορίζοντας τώρα όλους όσους εργάζονται ως αναπληρωτές, προβαίνοντας στο διορισμό των 30.000 αναπληρωτών που εργάζονται ή εργάστηκαν τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση. Άλλωστε, όπως και η κυβέρνηση ισχυρίζεται, έχουμε πια βγει από τα μνημόνια και δεν υπάρχουν τέτοιου είδους περιορισμοί.